Wir haben eine Zumba. Zumba! Ξεκινήσαμε αρχικά όχι για να δημιουργήσουμε ασύρματα δίκτυα, κάτι το οποίο έγινε στη συνέχεια, απλά ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε μία ιστοσελίδα. Μία ιστοσελίδα που θα έδινε τη δυνατότητα στον κόσμο να ενημερώνεται για αυτά που γίνονται, να επικοινωνεί μεταξύ τους και να συμμετέχει στα κοινά του χωριού. Κάπου εκεί δημιουργώντας αυτή την ιστοσελίδα δημιουργήθηκε η ανάγκη, γιατί δεν υπήρχε διαδίκτυο στο Σαρατάπορο, ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει αυτά τα πράγματα στο χωριό. Οπότε μέσω ενός προγράμματος και της ΕΛΑΚ δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουμε το ασύρματο δίκτυο στο χωριό. Κοιτάμε λίγο προς τα έξω. Πριν μερικά χρόνια ήμασταν λίγο πιο κλεισμένοι στο χωριό. Θεωρούσαμε ότι μόνο εμείς πρέπει να είμαστε, χωρίς να έχουμε σχέση με τους άλλους. Νομίζω ότι τώρα αυτό εξελίσσεται σιγά σιγά. Όχι από όλους μας, αλλά σιγά σιγά τίνει προς τα εκεί. Να είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα. Και όχι το 40 μια ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί αυτή η ομάδα. Να ενώσει πολλούς ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Και όχι μόνο το χωριό. Το ασύρματο δίκτυο 40.gr δεν έχει καμία σχέση με το κράτος. Είναι πρωτοβουλία μια ομάδα παιδιών. Και ήρθαν στο χωριό από την πόλη. Είχαν βέβαια την τεχνογνωσία. Εμείς σαν 40 δεν είχαμε τεχνογνωσία, γιατί δεν ασχοληθήκαμε ποτέ. Και ψάχνουμε μια εξωστρέφεια πλέον. Η εξωστρέφεια μπορεί να είναι και στον διπλανό νομό. Αυτό είναι ένα από τα εγχειρήματα και στοιχήματα για μας, να μπορέσουμε να πιάσουμε άλλον έναν ιστό κοινωνικό, ο οποίος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Στην επαρχία Λασόνας, εδώ που είμαστε, στην ουσία υπήρχε ένας τοπικός χαρακτήρας και ήταν απομονωμένα μεταξύ τους. Σήμερα, μέσω της ασύρματης δικτύωσης που υπάρχει, δίνεται σε αυτούς όλους η δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν μεταξύ τους κάποια πράγματα μέσω αυτού του δικτύου σε όλα τα χωριά. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει μελλοντικά πάρα πολύ για να έρθουμε σε επαφή με συνεταιρισμούς, κυριότερο από όλα. Δηλαδή να έχουμε μια διαφορετική ενημέρωση για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα δικά μας προϊόντα. Γιατί μόνοι μας να κάνουμε κάτι, εδώ είμαστε πάρα πολύ λίγοι και δεν μπορούμε. Σύμφωνα με το ίντερνετ θα μπορέσουμε οι λίγοι να γίνουμε πολλοί. Μπορεί να έρθει ο επαγγελματίας στο χωριό από οποιοδήποτε και λέει ότι θα θέλω να καθίσω 10 μέρες στο 40, μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και από το 40. Η προοπτική όχι μόνο του ασύρματο δικτύου, αλλά γενικότερα του δικτύου των ανθρώπων, είναι να επεκταθεί και σε άλλα δίκτυα παραγωγής, της παραγωγικής οικονομίας κυρίως της περιοχής. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας συνεταιρισμός. Όχι με την άποψη του να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο τον συνεταιρισμό, αλλά να βοηθήσει με την ενημέρωση και με τη μεταφορά τεχνογνωσίας πλέον, της τεχνολογίας, το πώς να στηθεί ένας τέτοιου είδους συνεταιρισμός, ώστε οι άνθρωποι της περιοχής μεταξύ τους πλέον να κάνουν μια καινούργια ομάδα για να μπορέσουν είτε να τυποποιήσουν τα προϊόντα τους, είτε να τα μεταποιήσουν και να τα διακινήσουν στην κατανάλωση. Αν μπορεί το δίκτυο να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να τους βοηθήσει να περάσουν στο κομμάτι της μεταποίησης. Αυτό δηλαδή που δίνει την αξία στο προϊόν. Το ζητούμενο είναι να πάμε στο επόμενο βήμα, που δεν θα πρέπει να είναι όλα οργανωμένα από μία δομή, αλλά να αρχίζουν οι ίδιοι πολίτες να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και να μπορούν να επεμβαίνουν και οι ίδιοι σε τέτοιες δράσεις και να αναζητούν στο μυαλό τους ότι είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για τη συντήρηση και του δικτύου, του ασυρμάτου δικτύου και του δικτύου των ανθρώπων που στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Τα παρτάλια σκέψεις μας, πειρατική σημαία, όλα στραβά γινήκανε και όλα είναι ωραία.